Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πύραυλο τύπου Αλ-Χουσέιν, που είναι βελτιωμένο σκουντ, εξαπέλυσε αργά το απόγευμα το Ιράκ εναντίον στρατοπέδου των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή του Νταχράν της Σαουδικής Αραβίας. Είναι η φωνικότερη επίθεση από την αρχή του πολέμου. Ιρακινός πύραυλος που έπεσε κοντά στον Νταχράν της Σαουδικής Αραβίας κατέστρεψε ολοσχερό κτίριο που στέγαζε Αμερικανούς στρατιώτες στην πόλη Χομπάρ. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν τουλάχιστον 12 νεκροί. Εκπρόσωπος του Σαουδαραβικού στρατού δήλωσε ότι υπάρχουν περισσότεροι από 50 τραυματίες. Η αστυνομία της Σαουδικής Αραβίας μετέφερε αρκετούς τραυματισμένους στρατιώτες από το διόροφο κτίριο, το οποίο σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες καιγόταν Σαλαμπάδα. Παρόντες δημοσιογράφοι είπαν ότι ήταν πάνω από 20 άτομα να μεταφέρονται σε ασθενοφόρα. Στο κτίριο βρίσκονταν την ώρα εκείνη πάνω από 100 Αμερικανοί στρατιώτες. Στο σημείο της έκρηξης κατέφτασαν δεκάδες ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και τουλάχιστον 2 αμερικανικά ελικόπτερα. Ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη και μετά φλόγες πετάχτηκαν στον αέρα, δήλωσε δημοσιογράφος αυτόπτης μάρτης. Κατά του Ιρακινού πυράβλου εκτοξεύθηκε ένας αντιβαλιστικός πύραυλος Πάτριο, το οποίο εξεράγει στον αέρα. Ήταν η πρώτη φορά που πύραυλος Σκαντ πέτυχε αμερικανικό στρατιωτικό στόχο. Ο ραδιοσταθμός της Βαγδάτης μετέδωσε στρατιωτικό ανακοινωθέν, στο οποίο αναφέρονται τα εξής. Οι ηρωικοί στρατιώτες μας συνεχίζουν να πλήττουν τους άνανδρους προδότες που μετατρέπουν τους Άραβες σε ανθρώπινες ασπίδες. Σιρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν απόψε και στον Μπαχρέιν και ακούστηκαν εκρήξεις στο κέντρο της πόλης. Η συμμαχική χερσαία επιχείρηση προχωράει με τρομερή επιτυχία σύμφωνα με τις αναφορές των στρατιωτικών αξιωματούχων της πολυεθνικής δύναμης. Κατά τη δεύτερη μέρα της χερσαίας επίθεσης, τα συμμαχικά στρατεύματα έχουν φτάσει 65 χιλιόμετρα έξω από την πόλη του Κουβέιτ και βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την επίλεκτη ρεπουμπλικανική φρουρά του Ιράκ. Το δορυφορικό δίκτυο CNN μεταδίδει ότι 2 μονάδες Αμερικανών πεζοναυτών βρίσκονται έξω από την πόλη του Κουβέιτ. Αμερικανικές στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι από την έναρξη της επίθεσης έχουν συλληφθεί κάπου 20.000 Ιρακινοί εχμάλωτοι και ότι πάνω από 270 Ιρακινά τάγκς έχουν καταστραφεί. Ο διοικητής των γαλλικών δυνάμεων δήλωσε ότι τα γαλλικά στρατεύματα έχουν προχωρήσει 150 χιλιόμετρα μέσα στο Κουβέιτ και έχουν συλλάβει περισσότερους από 3.000 Ιρακινούς εχμαλώτους. 9 στρατιώτες της πολυεθνικής δύναμης σκοτώθηκαν και 41 τραυματίστηκαν στις 2 πρώτες μέρες της επίθεσης, αναφέρουν στρατιωτικοί αξιωματούχοι. Ο Αμερικανός διοικητής των πεζοναυτών Ρίτσαρντ Νίλ είπε ότι οι Ιρακινοί κατέριψαν 4 αμερικανικά αεροπλάνα και τουλάχιστον 3 από τους 5 πιλότους σώθηκαν. Ο Νίλ κατηγόρησε τους Ιρακινούς ότι συνεχίζουν να βάζουν φωτιές σε πετρελοπηγές του Κουβέιτ και ότι βιοπραγούν εναντίον κουβετιανών πολιτών. Σύμφωνα με τον Νίλ, τουλάχιστον 517 πετρελοπηγές καίγονται αυτή την ώρα. Το Ιράκ αντίθετα υποστηρίζει ότι σφοδρές συγκρούσεις εξελίσσονται κατά μήκος του μετόπου του πολέμου και ότι οι δυνάμεις του καταφέρουν βαρύτατες απώλειες στους συμμάχους. Στρατιωτικό ανακοινωθέν του Ιράκ αναφέρει ότι η αντεπίθεση του Τρίτου Σώματος Στρατού ανάγκασε τα συμμαχικά στρατεύματα να υποχωρήσουν πίσω από τις θέσεις που είχαν καταλάβει προσωρινά κατά την έναρξη της επίθεσης. Το Ιράκ εκτόξευσε χθες για πρώτη φορά έναν πύραυλο Single Orb κατά συμμαχικών πολεμικών πλοίων που βρίσκονταν στα ανοιχτά του Κουβέιτ. Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε από πύραυλο αεροπορικής άμυνας που εκτοξεύθηκε από βρετανικό αντιτορπιλικό. 2 ακόμη Ιρακινά αεροσκάφη κατέφυγαν στο Ιράν, όπου βρίσκονται τουλάχιστον 134 αεροσκάφη, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Αργά χθες το βράδυ επαναλήφθηκαν οι διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου η Σοβιετική Ένωση παρουσίασε νέο ειρηνευτικό σχέδιο, στο οποίο οι Σοβιετικοί ζητούν από το Συμβούλιο να ορίσει ημερομηνία έναρξης της αποχώρησης των Ιρακινών από το Κουβέιτ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Καραμαλής, έστειλε τηλεγράφημα στον Εμίρη του Κουβέιτ για την εθνική εορτή της χώρας του και του εύχεται ταχύ αποκατάσταση της ειρήνης και της ανεξαρτησίας του Εμιράτου. Δήλωση για τις εξελίξεις στον Περσικό έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Βίρον Πολίδωρας. Η ελληνική κυβέρνηση, είπε, ελπίζει στην ταχύτερη δυνατόν εκένωση του Κουβέιτ από τις Ιρακινές δυνάμεις. Γεγονός που θα ανοίξει τον δρόμο για την αντιμετώπιση όλων των υπολείπων προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένου και του Κυπριακού. Καυτό λόγω των εξελίξεων του Περσικού παραμένει το θέμα των καυσίμων. Ο Υπουργός Βιομηχανίας κ. Σταύρος Δήμας έκανε αποκλειστική δήλωση στον συνάδελφο Ανδρέα Παναγόπουλο, χαρακτηρίζοντας προώρη μια πιθανή μείωση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ. Πριν τελειώσουν οι εχθροπραξίες στην περιοχή του Περσικού κόλπου, πριν έχουμε μια σαφή εικόνα του πού θα πορευτούν οι τιμές του πετρελαίου και η αγορά του πετρελαίου, οποιαδήποτε αναγγελία ή απόφαση επί του θέματος των τιμών των καυσίμων νομίζω είναι προώρη. Θετική ήταν η αντίδραση των επενδυτών και στις Σοφοκλέους αλλά και στα διεθνή χρηματιστήρια μετά τις πληροφορίες ότι η πορεία των χερσαίων επιχειρήσεων είναι επιτυχής. Οι τιμές του πετρελαίου είχαν μικρή πτώση, το δολάριο ελαφρά άνοδο και ο χρυσός καθοδική πορεία. Οι χρηματιστηριακοί αναλυτές εξηγούν την αντίδραση αυτή των επενδυτών στις ελπίδες τους για γρήγορο τερματισμό του πολέμου που θα έχει σαν αποτέλεσμα χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου, κάμψη των πληθωριστικών πιέσεων και ανάκαμψη της οικονομίας. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση, αλλά οι χρηματιστές θεωρούν ότι η διαπραγμάτευση θα είναι μουδιασμένη μέχρι να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα πόσο σύντομα θα τελειώσει ο πόλεμος.
Πάντως, το πετρέλαιο βόρειας θάλασσας τύπου Brent παραδόσεως Απριλίου αυτή την ώρα στο Λονδίνο διαπραγματεύεται στα 16,20 δολάρια το βαρέλι. Στο χρηματιστήριο του Τόκιο οι τιμές των μετοχών είχαν κέρδη 2,16%. Στο Λονδίνο ο δείκτης Financial Times αυτή την ώρα 1,4%. Και στη Νέα Υόρκη ο δείκτης Dow Jones έχει άνοδο 1,65%. Άνοδο 1,39% σημείωσε σήμερα ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο Αθηνών και έκλεισε στις 1.240,64 μονάδες. Από τις 146 μετοχές που διακινήθηκαν, 58 είχαν άνοδο, 67 παρέμειναν σταθερές και 21 υποχώρησαν. Αποκαλύψεις είχαμε το περασμένο 24ωρο σχετικά με τον ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού Sky και της εφημερίδας Καθημερινή, κ. Αριστίδη Αλαφούζο. Ο Πρωθυπουργός, ύστερα από επιστολή του Επιτρόπου της Τράπεζας Κρήτης, ζήτησε να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της αγοράς τους. Αποκαλύφθηκε επίσης ότι έχει παραγγελθεί η άσκηση ποινικής δίωξης κατά του κ. Αλαφούζου για λαθρεμπορία. Η κυβέρνηση τονίζει ότι σέβεται την ανεξαρτησία του τύπου και επιθυμεί τον έλεγχο της εξουσίας, τον οποίο θεωρεί όχι μόνο χρήσιμο αλλά και απαραίτητο στις δημοκρατίες. Επίσης, ότι δεν αντιδικεί με τις εφημερίδες, δεν αναμειγνύεται στις όποιες μεταξύ τους διαμάχες, αλλά και δεν εκβιάζεται. Είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει τον νόμο προς κάθε κατεύθυνση. Ειδικότερα ως προς το σημερινό ιδιοκτήτη της Καθημερινής και του Sky, κ. Αλαφούζο, η κυβέρνηση επισημαίνει ότι εναντίον του κ. Αλαφούζου για τη γνωστή υπόθεση λαθρεμπορίας του σκάφους Ασπρονίση, η οποία είναι εκκρεμής από την εποχή του Πασόκ, παρηγγέλθη άσκηση ποινικής δίωξης με βούλευμα του εφετείου ναυπλίου. Πέραν της παραπομπής στη δικαιοσύνη της συγκεκριμένης υπόθεσης, οι αρμόδιες αρχές ερευνούν και πολλές άλλες παρόμοιες περιπτώσεις που αφορούν το ίδιο σκάφος. Ο προσωρινός επίτροπος της Τράπεζας Κρήτης, κ. Καμάρας, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της κυβέρνησης την 21η Δεκεμβρίου 1990, κατήγγειλε λαιλασία και διασπάθηση της περιουσίας της γραμμής ΑΕ που συνεχίζεται παρά τις δικές του προσπάθειες. Ο Πρωθυπουργός, αμέσως μόλις έλαβε την επιστολή, ζήτησε από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κανελόπουλο, να διατάξει να διενεργηθεί από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προκαταρκτική εξέταση, η οποία να ερευνήσει όλες τις πτυχές της διαχείρισης της περιουσίας της γραμμής ΑΕ προς καθορισμό ποινικών και άλλων ευθυνών. Η εξέταση ανετέθη στον Αντισεγγελέα Εφετών, κ. Ζορμπά. Μεταξύ των θεμάτων που θα ερευνηθούν είναι και η αγορά από τον κ. Αλαφούζο της Καθημερινής και του Sky. Η κυβέρνηση τονίζει ότι έχει επανειλημμένως δεσμευτεί απέναντι στον ελληνικό λαό ότι η δικαιοσύνη θα λειτουργεί απερίσπαστη προς κάθε κατεύθυνση και ότι η αλήθεια σε καμία περίπτωση δεν θα αποκρύπτεται και είναι αποφασισμένη να τηρήσει απαρέκκλητα τη δέσμευσή της αυτή. Η Καθημερινή εξέδωσε απόψε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι η κυβέρνηση ανέσυρε από τα χέρια της δικαιοσύνης μια δικαστική υπόθεση εντελώς άσχετη με τα θέματα που έθεσε η εφημερίδα την Κυριακή και τη χρησιμοποιεί ως μέσον απειλής εναντίον της. Η δικαστική υπόθεση, την οποία η κυβέρνηση επισύει εναντίον της Καθημερινής, συνεχίζει η ανακοίνωση, δεν έχει καμιά πραγματική υπόσταση και δεν αφορά τον ιδιοκτήτη της εφημερίδας, κ. Αριστίδη Αλαφούζο. Επίσης, στην ανακοίνωση της Καθημερινής, αναφέρεται ότι ο προσωρινός επίτροπος της Τράπεζας Κρήτης, κ. Καμάρας, ερωτηθείς για την ακρίβεια των ισχυρισμών της κυβέρνησης, ότι δηλαδή έγινε λαϊλασία σε βάρος της γραμμής ΑΕ, διέψευσε κατηγορηματικά ότι η δική του καταγγελία αφορά την Καθημερινή και το ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Να περάσουμε τώρα σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Με υπεροχή των συντηρητικών έληξαν οι εργασίες του 13ου συνεδρίου του ΚΚΕ. Οι συντηρητικοί εξέλεξαν 59 μέλη στην Κεντρική Επιτροπή και η ανανεωτική 51. Το αποτέλεσμα αυτό καθιστά προβληματική την παραμονή του σημερινού Γενικού Γραμματέα κ. Γρηγόρη Φαράκου στη θέση του. Άγνωστο είναι επίσης αν ο κ. Φλωράκης θα παραμείνει πρόεδρος του κόμματος. Η νέα Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει την Τετάρτη για να εκλέξει Γενικό Γραμματέα. Νέα στάση εργασίας από τις 5 ως τις 8 το πρωί και από τις 9 το βράδυ ως τα μεσάνυχτα θα κάνουν σήμερα οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες. Το περασμένο 24ωρο οι εργαζόμενοι στην ΕΑΣ έκαναν συνέλευση και διακήρυξαν ότι είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με αίτημα να μην γίνει η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. Από την άλλη πλευρά, ο Υπουργός Μεταφορών κ. Νίκος Γκελεστάθης έκανε λόγο για δολιοφθορά στα λεωφορεία της ΕΑΣ από τους απεργούς και τόνισε ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος. Απολογούνται το πρωί στο 10ο τακτικό ανακριτή οι ιδιωτικοί αστυνομικοί Πέτρος Πέτρου, Χρήστος Ψαρολόγος και Στέλιος Μπουγάνης που ενέχονται στην υπόθεση της πώλησης των όπλων. Μετά τους τρεις ιδιωτικούς αστυνομικούς θα απολογηθεί στον ανακριτή ο αστιφύλακας Πέτρος Κωσιφάκης. Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα από πού προμηθεύονταν οι αστυνομικοί τα όπλα και τις σφαίρες που βρέθηκαν στην καρσονιέρα της οδού Νάξου 1 στην Κυψέλη. Στη Βουλγαρία άρχισε η δίκη του πρώην κομμουνιστή ηγέτη τον Ντόρ Ζίφκοφ, που κατηγορείται για καταχρήσεις και ατασταλίες κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του. Ο Ζίφκοφ αρνήθηκε τις κατηγορίες που τον βαρύνουν. Η δίκη του θα συνεχιστεί σήμερα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών και Αμήνης των χωρών του Συμφώνου της Βαρσοβίας αποφάσισαν τη διάλυση του στρατιωτικού σκέλους της Συμμαχίας. Οι αξιωματούχοι των 6 χωρών της Σοβιετικής Ένωσης, της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, της Τσεχοσλοβακίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας συναντήθηκαν στη Βουδαπέστη και υπέγραψαν συμφωνία που καταργεί τις αμοιβές υποχρεώσεις που ίσχυαν μεταξύ τους από το 1955. Συμφώνησαν επίσης να συναντηθούν την 1η Ιουλίου στην Πράγα για τη διάλυση και του πολιτικού σκέλους του Συμφώνου.
6 άτομα σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν σε ταραχές που έγιναν στη Δημοκρατία της Γεωργίας, στη Σοβιετική Ένωση, μεταξύ οπλισμένων αυτονομιστών και ομάδας αστυνομικών και πολιτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Βίρον Πολίδωρας, αρνήθηκε να σχολιάσει το περιεχόμενο των δηλώσεων του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου στον Αντένα, λέγοντας ότι οι τοποθετήσεις του ήταν σαφείς. Σε ερώτηση αν υπάρχουν εκκρεμότητες στο θέμα της περιουσίας της τέος βασιλικής οικογένειας, είπε: Όποιες πράξεις υπάρχουν, είτε πολιτικού ελέγχου είτε δικαστικού ελέγχου, αυτές θα βρουν την απάντησή τους αναλόγως. Δηλαδή, πολιτικός έλεγχος στη Βουλή, δικαστικός έλεγχος στα δικαστήρια. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας το κοινοτικό δάνειο ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων εκιού προς τη χώρα μας. Λεπτομέρειες από τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, Κωστή Βέρο. Η κοινοτική αλληλεγγύη προς την Ελλάδα υλοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ενέκρινε σήμερα οριστικά τη χορήγηση του δανείου των 2,2 δισεκατομμυρίων εκιού προς στήριξη του σταθεροποιητικού προγράμματος της κυβερνήσεως με όρους συμφωνημένους με την Αθήνα και που περιέχονται στην κυβερνητική πολιτική και χωρίς να γίνεται άμεση σύνδεση με το θέμα του τέταρτου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου για την Τουρκία. Κοινοτικοί κύκλοι επεσήμαναν ότι η έγκριση αποτελεί την έμπρακτη επίδειξη εμπιστοσύνης προς την πολιτική και το σταθεροποιητικό μέσω πρόθεσμο πρόγραμμα της κυβερνήσεως, αλλά και επιτρέπει στην Αθήνα να απευθυνθεί με μεγαλύτερη ευκολία και την ανακτηθήσα αξιοπιστία στη διεθνή χρηματαγορά για την κάλυψη των συναλλαγματικών αναγκών της. Για τον Αντένα, Κωστής Βέρος από τις Βρυξέλλες. Έχουμε νεότερα όμως από το μέτωπο του Περσικού και στη γραμμή μας είναι ο ανταποκριτής στη Σαουδική Αραβία, Νικόλας Βαφιάδης. Κύριε Βαφιάδη, σας ακούμε. Είχαμε άλλον ένα συναγερμό εδώ στη Σαουδική Αραβία. Μόλις αυτή τη στιγμή δόθηκε το όρο κλίαρα, έληξε ο συναγερμός. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη. Κάποιες πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έπεσε κάποιος σκάντ και στο Ριάντ. Να πούμε ότι νωρίτερα είχαμε τον σκάντ. Δεν ξέρω αν έχουν ενημερωθεί οι ακροατές για τα αποτελέσματα της επίθεσης με τον πύραυλο σκάντ. Ναι, έχουμε ήδη ενημερώσει. Αν έχετε νεότερα από αυτή την πυραυλική επίθεση. Πως δεν θα έχουμε μια ισχυρή νύχτα απόψε. Από τον Ταχράτη Σαουδικής Αραβίας, για τον Αντένα, Νικόλας Βαφιάδης. Ευχαριστούμε πολύ τον Νικόλα Βαφιάδη. Για να περάσουμε σε άλλες ειδήσεις του δελτίου μας, η Κυριακή της Ορθοδοξίας γιορτάστηκε με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια στο Φανάρι. Η κάμερα του Αντένα αποθανάτησε την θεία μυσταγωγία κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος ανέπεψε δέηση ώστε να επικρατήσει το πολυπόθητο αγαθό της ειρήνης στο δοκιμαζόμενο σήμερα κόσμο. Συνάντηση με εκπροσώπους βορειοϋπηρωτικών οργανώσεων από όλον τον κόσμο είχε ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Αντώνης Σαμαράς. Εκεί βρισκόταν μόνο η κάμερα του Αντένα με τον ρεπόρτερ Αντώνη Φουρλή. Στη συνάντηση που κράτησε περίπου 2 ώρες, έγιναν εκτιμήσεις σχετικά με την κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά και τα πρόσφατα γεγονότα που σημειώθηκαν στην Αλβανία. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε πάρα πολύ συνεργασία, καλή και στενή συνεργασία με τους συλλόγους, τους υπηρετικούς και τους βιβλιοτικούς της Ελλάδος και με το Υπουργείο Εξωτερικών και παρευρεθήκαμε εδώ σήμερα για συντονισμό και για μελλοντική συνεργασία. Ο κύριος Δήμας υπήρξε φιδωλός στις δηλώσεις του. Απέφυγε να μιλήσει αναλυτικά για τα σχέδια και τις κινήσεις που γίνονται σε συνεργασία με την κυβέρνηση, ωστόσο εξέφρασε αισιοδοξία. Η συντονισμένη προσπάθεια που κάνουμε με την ελληνική κυβέρνηση και με τη Βουλή και τη Ιουρουσία της Αμερικής πιστεύω ότι θα αποδώσει. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Και κάτι πολύ σημαντικό που λάβαμε αυτή τη στιγμή. Το CNN μετέδωσε πριν από λίγο ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Βαγδάτης ανακοίνωσε ότι ο Σαντάμ Χουσέιν έδωσε εντολή στα στρατεύματά του να αποχωρήσουν από το Κουβέιτ. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις αυτής της είδησης. Να περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου βρίσκεται ήδη στη Λεμεσό, όπου αύριο αντιμετωπίζει την Κύπρο σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Και οι 18 διεθνείς που έχει μαζί του ο Αντώνης Γεωργιάδης για να δημιουργήσει την ομάδα της συνοχής και του συνόλου που επιθυμεί, θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αγωνιστούν στο τσίριο της Λεμεσού. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όλες τις αλλαγές. Και λέω θα προσπαθήσουμε γιατί πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία με τους αντιπάλους. Να παίξουν όλοι οι παίχτες. Όπως είπα και προηγούμενα, αυτά το παιχνίδι και τα άλλα που θα ακολουθήσουν είναι περισσότερο για να υπάρχει εθνική ομάδα σε ενέργεια. Το παιχνίδι είναι ένα από τα 4 που έχει προγραμματίσει ο Αντώνης Γεωργιάδης για την προετοιμασία εν ώψη του αγώνα με την Φιλανδία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια με το Μαρόκο, τη Σουηδία και την. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα παιχνίδι ή στις 8 ή στις 29 καλύτερα Μαΐου. Και αυτό το παιχνίδι θα ήθελα να είναι μια καλή ομάδα από τη Σκανδιναβία ή τη Δανία ή την Νορβηγία ενδεχόμενα. Και τώρα τα νέα για τον καιρό του 24ωρου που άρχισε από τον μετεωρολόγο Σπύρο Λινάρδο. Στην Αττική σήμερα προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες και είναι πιθανόν
στην αρχή της ημέρας να βρέξει στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να παίρνουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι και στην αρχή της ημέρας στα ανατολικά ισχυροί. Ενώ η θερμοκρασία που δεν θα αλλάξει σημαντικά θα κυμανθεί στην Αθήνα από 6 μέχρι 10 βαθμούς. Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν λίγα νεύθη. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι ασθενείς μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 μέχρι 9 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκαν οι νυχτερινές ειδήσεις του Αντένα. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 2 για ό,τι νεότερο από το μέτωπο. Τώρα μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή Περσικός ώρα 0. Καλή σας νύχτα.